Αγαπητοί τηλεθεατέ, χαίρετε. Χαίρετε την χαράν του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λέγει ο Απόστολος. Χαίρετε με τα χαράς Πνεύματος Αγίου. Να χαίρομαι εμείς οι πιστοί με τη χαρά που χαρίζει στις καρδιές το Άγιο Πνεύμα. Χθες ήταν η εορτή του Αγίου Πνεύματος. Προχθές η εορτή της Πεντηκοστής. Κατά την Κυριακή της Πεντηκοστής εορτάζομαι την έλευση, τον ερχομό, την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο. Και κατά τη Δευτέρα ημέρα εορτάζομαι το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Ο Χριστός ήλθε στον κόσμο και θυσιάστηκε, όπως είπε ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, ο μεγάλος αυτός Ρώσος ασκητής, ο ομόλογος τα λέγαμε, ο όμοιος με τον Μέγα Αντώνιο. Ο Χριστός ήλθε στον κόσμο, έγινε άνθρωπος και θυσιάστηκε για να μπορούμε οι πιστοί να λαμβάνουμε Πνεύμα Άγιο. Τι είναι το Άγιο Πνεύμα, αγαπητοί μου? Οι αιρετικοί ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά δεν παραδέχονται το Άγιο Πνεύμα. Λένε ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι ένα από τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά δεν παραδέχονται Αγία Τριάδα. Παραδέχονται μόνο τον Πατέρα. Απορρίπτουν τον Υιό, για τον Υιό λένε ότι είναι κτίσμα, άγγελος. Απορρίπτουν και το Άγιο Πνεύμα, για το Άγιο Πνεύμα λένε ούτε Θεός είναι, ούτε καν πρόσωπο. Αλλά τι είναι κατά τους ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά το Πνεύμα το Άγιο? Κατά αυτούς το Πνεύμα το Άγιο είναι απλώς δύναμη. Η ενεργός δύναμη του Ιεχωβά, όπως εκφράζονται οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά. Ούτε Θεός, ούτε πρόσωπο λένε το Άγιο Πνεύμα. Εμείς οι Ορθόδοξοι τι λέμε? Εμείς οι Ορθόδοξοι, αλλά και οι Ρωμαιοκαθολικοί, οι Παπικοί και όλοι σχεδόν οι Προτεστάντες, εκτός από τους ολίγους αντιτριαδίτες, πιστεύουν στην Αγία Τριάδα, πιστεύουμε στην Αγία Τριάδα και παραδεχόμαστε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ένα από τα τρία πρόσωπα της Θεότος. Είναι Θεός όπως είναι ο Πατέρας και όπως είναι ο Υιός. Τα τρία δε πρόσωπα είναι ενωμένα σε μία ουσία και είναι ένας Θεός. Το μυστήριο των μυστηρίων, όπως είπαμε και άλλοτε. Υπάρχουν όμως και πολλοί Ορθόδοξοι οι οποίοι δεν έχουν σαφή ιδέα για το Άγιο Πνεύμα. Νομίζουν ότι το Άγιο Πνεύμα είναι απλώς δύναμη, η δύναμη του Θεού. Λάθος. Όχι απλώς λάθος. Αίρεσης, βλασφημία. Το Άγιο Πνεύμα δεν είναι απλώς δύναμης, όπως λένε οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά. Το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο και μάλιστα ύψιστο πρόσωπο, ένα από τα τρία πρόσωπα της Θεότητος, ο τρίτος της Τριάδος, ο Παράκλητος, σύμφωνα με άλλο όνομα που έχει, Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού εκπορευόμενος. Κατά την Αγία Γραφή, ο Υιός γεννάται από τον Πατέρα. Κατά την Αγία επίσης Γραφή, το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα. Για τον Υιό η Γραφή λέγει γεννάται, για το Άγιο Πνεύμα λέγει εκπορεύεται. Γιατί χρησιμοποιεί διαφορετικά ρήματα για τα δύο αυτά πρόσωπα? Διότι θέλει να δείξει ότι κατ' άλλον τρόπο προέρχεται από τον Πατέρα ο Υιός και κατ' άλλον τρόπο προέρχεται από τον Πατέρα το Άγιο Πνεύμα. Ο Πατήρ είναι αγέννητος, ο Υιός γεννάται έξω από τον χρόνο, προπάντων των αιώνων, και το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται, προέρχεται με άλλο τρόπο από τον Πατέρα, επίσης έξω από τον χρόνο, προπάντων των αιώνων.
επειδή ο Υιός γεννάται από τον Πατέρα, είναι της αυτής φύσεως με τον Πατέρα. Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού γεννηθείς. Επειδή επίσης το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα, είναι της αυτής φύσεως με τον Πατέρα, το Άγιο Πνεύμα δηλαδή είναι Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού εκπορευόμενος. Και τα τρία πρόσωπα είναι ισότιμα, αφού έχουν την αυτή ουσία. Κάθε πρόσωπο της Αγίας Τριάδος έχει ολόκληρη τη Θεία ουσία και είναι ολόκληρος Θεός, και όχι επαναλαμβάνουμε τα τρία πρόσωπα τρεις Θεοί, αλλά ένας Θεός, αφού είναι ομοούσια, αφού έχουν ομού μαζί, από κοινού και εξαδιαιρέτω θα λέγαμε, τη Θεία ουσία, τη Θεότητα. Εάν αγαπητοί τηλεθεατέ, γνωρίζουμε τα πάντα, έχουμε όλη τη γνώση και όλη την επιστήμη μέσα στο κεφάλι μας, αλλά δεν γνωρίζουμε τι είναι το Άγιο Πνεύμα, είναι σαν να μην γνωρίζουμε τίποτε. Ή αν δεν γνωρίζουμε τι είναι το Άγιο Πνεύμα, δεν έχουμε θεογνωσία και είμαστε προορισμένοι για την απώλεια, διότι δεν ενδιαφερθήκαμε να γνωρίσουμε τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Αυτό που κυριαρχεί μέσα στην Εκκλησία του Θεού και κάνει θαύματα. Γι' αυτό σήμερα θα ομιλήσουμε για το Άγιο Πνεύμα. Και παρακαλώ αγαπητοί τηλεθεατέ, επειδή το θέμα είναι θεολογικό, υψηλό θέμα, να δώσετε όλη την προσοχή σας σε όσα θα λεχθούν. Την ημέρα της Πεντηκοστής, προχθές, που ακούσαμε ωραιοτάτους ύμνους της Εκκλησίας και ωραιότατες ευχές, θεσπέσια, εξαίσια αριστουργήματα, σπάνια στην παγκόσμια γραμματεία, ως αποστολικό ανάγνωσμα διαβάστηκαν οι 12 πρώτοι στίχοι από το δεύτερο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων. Αυτή η περικοπή που διαβάστηκε ως αποστολικό ανάγνωσμα αναφέρεται στην έλευση, στην επιφύτηση, στην κάθοδο, στον ερχομό του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής στους πιστούς, στην Εκκλησία. Θα διαβάζω ένα στίχο προς στίχο την περικοπή και θα την εξηγώ. Έχει πολύ σπουδαία νοήματα και παρακαλώ πάλι να δώσετε όλη την προσοχή σας για να σας δώσει και το Πνεύμα το Άγιο πλουσία τη χάρη Του και τη χαρά Του. «Και εν το συμπληρούστε την ημέραν της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδών επί το αυτό». Όταν συμπληρωνόταν ο χρόνος και ήρθε η ημέρα της Πεντηκοστής, όλοι οι πιστοί, οι ακόλουθοι του Ιησού, 120 περίπου ψυχές, ήταν μαζί σε ένα φιλόξενο σπίτι στο Υπερώο, στο Ανώγιο της Ιερουσαλήμ και περίμεναν το Πνεύμα το Άγιο. Προσεύχονταν να στείλει ο Κύριος, όπως είχε υποσχεθεί, το Πνεύμα το Άγιον για να τους δυναμώσει να εκτελέσουν την αποστολή τους στον κόσμο. Ήταν η ευλογημένη ψυχή, η ευλογημένη εποχή που οι πιστοί είχαν μεγάλη ομοφροσύνη, ομόνοια, είχαν σύμπνοια. Ήταν μία ψυχή σε πολλά σώματα, θα μπορούσαμε να πούμε. Αυτό σημαίνει ήσαν άπαντες ομοθυμαδών επί το αυτό. Δεν υπάρχει σήμερα η ευλογημένη εκείνη ενότης που υπήρχε μεταξύ των πρώτων χριστιανών. Την ημέρα της Πεντηκοστής ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
η Πεντηκοστή ήταν μία από τις τρεις μεγάλες ετήσιες εορτές των Ιουδαίων. Αυτή την ημέρα οι Ιουδαίοι εόρταζαν δύο πράγματα. Πρώτον, εόρταζαν το θερισμό των πρωτογεννημάτων, των απαρχών, δηλαδή γιόρταζαν για το θερισμό των πρώτων εισοδημάτων από τη γη. Ήταν μια γιορτή ευχαριστειών προς το Θεό, διότι κάνει τη γη να βλαστάνει και να αναπτύσσονται τα φυτά και να δίνουν καρπούς για τον άνθρωπο. Μια γιορτή ομοία με την εορτή που έχουν οι Αμερικανοί, την εορτή των ευχαριστειών. Και εμείς κάθε φορά που γευόμεθα τα αγαθά του Θεού, τα οποία πλουσίως παρέχει η φιλανθρωπία Του, πρέπει να σκεπτόμεθα το Θεό και να Τον ευχαριστούμε. Λέγω τούτο διότι πολύ δυστυχώς βαπτισμένοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τρώνε τα αγαθά του Θεού και δεν σκέπτονται το Θεό και δεν κάνουν ένα σταυρό να ζητούν την ευλογία του Θεού, να ζητούν να ευλογήσει ο Θεός το φαγητό, να γίνει μέσα τους υγεία και δύναμη. Το άλλο γεγονός που εόρταζαν κατά την εορτή της Πεντηκοστής οι Ιουδαίοι ήταν η παράδοση του νόμου του Θεού στο λαό του Θεού, στο Μωυσή και εν συνεχεία στο λαό του Θεού, στην έρημο του Σινά. Ο νόμος του Θεού ήταν ο θρησκευτικός νόμος της Παλαιάς Διαθήκης που κυριαρχούσε στη θρησκεία του Ισραήλ, στη θρησκεία των Ιουδαίων. Το Άγιο Πνεύμα ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής, την ημέρα που εόρταζαν οι Εβραίοι τα αγαθά του πρώτου θερισμού και ευχαριστούσαν τον Θεό, γιατί το Άγιο Πνεύμα ήρθε με το δρεπάνι του το πνευματικό να κάνει άλλο θερισμό, πνευματικό θερισμό, να θερίσει τις καλοπροαίρετες ψυχές και να τις βάλει στην αποθήκη του Θεού που λέγεται Βασιλεία του Θεού ή Εκκλησία. Ενθυμίστε το λόγο του Χριστού προς τους μαθητάς του, όπως περιέχεται στην περικοπή για το διάλογο του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα. Επάρατε τους οφθαλμούς ημών και θεάσαστε τα σχόρας ότι λευκέ εισή προστερισμόν ήδη, είπε ο Χριστός στους μαθητάς του. Υψώσετε τα μάτια σας και κοιτάξετε, τα χωράφια είναι ολόλευκα, τα σιτάρια είναι σαν μια λευκή θάλασσα που κυματίζει, είναι έτοιμα τα χωράφια, είναι έτοιμα τα στάχια για το θερισμό. Οι ψυχές είναι πνευματικά στάχια. Οι καλοπροαίρετες ψυχές ήταν όριμες πλέον για να θεριστούν και να μπουν στην αποθήκη του Θεού, στη Βασιλεία των Ωνών. Γι' αυτό ήρθε το Πνεύμα το Άγιο την ημέρα της Πεντηκοστής, την ημέρα του εορτασμού του θερισμού. Το Πνεύμα το Άγιο, είπαμε, ήλθε επίσης την ημέρα της Πεντηκοστής, διότι κατά την ημέρα αυτή πίστευαν οι Εβραίοι ότι δόθηκε σε αυτούς ο νόμος του Θεού την Πεντηκοστή ημέρα μετά την εξοδό τους από την Αίγυπτο. Κατά την Πεντηκοστή ημέρα με την έλευσή του το Άγιο Πνεύμα βεβαιώνει και επιβεβαιώνει το Λόγο του Χριστού, βεβαιώνει και επιβεβαιώνει με θαυμαστό τρόπο το Ευαγγέλιο και εγκαθιδρύει τη Βασιλεία του Χριστού, εγκαθιδρύει το Ευαγγέλιο επάνω στη γη και εμψυχώνει την Εκκλησία. Αν ήταν σπουδαίος ο νόμος του Μωυσέως, πολύ σπουδαιότερος είναι ο νόμος της Καινής Διαθήκης, του Ευαγγέλιο. Αν ήταν
ένδοξο το γεγονός της παραδόσεως του νόμου του Θεού στο Μωυσή και εν συνεχεία στο λαό, είναι πολύ ενδοξότερο, ασυγκρίτως ενδοξότερο, το γεγονός ότι ο ουρανός παρέδωσε στη γη το Ευαγγέλιο. Το Πνεύμα το Άγιο ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής στην Εκκλησία, στους πιστούς, και για ένα άλλο λόγο. Την ημέρα της Πεντηκοστής συγκεντρώνονταν στα Ιεροσόλυμα, επειδή ήταν μία από τις τρεις μεγαλύτερες ετήσιες γιορτές των Ιουδαίων, συγκεντρώνονταν αυτή την ημέρα στα Ιεροσόλυμα πολλά πλήθη Ιουδαίων από την επαρχία και από το εξωτερικό, και έπρεπε να γίνει ο ερχομός του Αγίου Πνεύματος εκείνη την ημέρα για να δουν οι άνθρωποι την ενέργεια, την εκδήλωση του Αγίου Πνεύματος στον τόπο που είδαν την ταπείνωση, την καταδίκη, τη σταύρωση και την εξουθένωση του Ιησού. Είδαν κατά την Μεγάλη Παρασκευή την καταδίκη, τη σταύρωση, την εξουθένωση του Ιησού. Τώρα πάλι συγκεντρωμένοι πολλά πλήθη έπρεπε να ειδούν και τη δόξα του Ιησού, γιατί ο ερχομός του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο και τα θαύματα που συνετέλεσε το Άγιο Πνεύμα στον κόσμο είναι η δικαίωση του Ιησού, η δόξα του Ιησού. Έτσι είχε πει ο Χριστός: θα έλθει ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, και θα με δικαιώσει και θα με δοξάσει. Και έγινε το άφνο εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης πνοής βιαίας και επλήρωσεν όλων των οίκων ου ήσαν καθήμενοι. Και ευνηδίως ήλθε από τον ουρανό ήχος βοή, σαν βοή κινουμένου σφοδρού ανέμου, και γέμισε όλο τον οίκο, όλο το σπίτι που ήσαν καθήμενοι, που ήσαν οι πιστοί, οι 120 περίπου ψυχές, οι ακόλουθοι του Ιησού. Το Πνεύμα το Άγιο ήλθε από τον ουρανό, λέγει εδώ ο Λουκάς, ο συγγραφεύς της βίβλου των Πράξεων των Αποστόλων. Ποιον ουρανό, αγαπητοί τηλεθεατέ? Όταν λέει εδώ η γραφή ουρανό, δεν εννοεί το φυσικό ουρανό. Μεγάλος είναι ο φυσικός ουρανός, υψηλός είναι ο φυσικός ουρανός, δισεκατομμύρια έτη φωτός διάμετρο έχει ο φυσικός ουρανός. Αλλά υπάρχει άλλος ουρανός, ανώτερος, υψηλότερος και ασυγκρίτως ωραιότερος. Πανόραμα είναι τη νύχτα ουρανός, ο φυσικός ουρανός. Ασυγκρίτως πανοραματικότερος είναι ο πνευματικός ουρανός. Ο φυσικός ουρανός είναι σύμβολο του πνευματικού, του υπερφυσικού ουρανού, του κόσμου των αείλων πνευμάτων, του κόσμου όπου, του χώρου όπου κατοικεί η Θεότης. Βέβαια η Θεότης είναι παντού, αλλά την τοποθετούμε στον ουρανό κατά ποιητικό λόγο, για ποιητικούς λόγους, να δείξουμε το μεγαλείο του Θεού. Αλλά εδώ δεν πρόκειται καν για φυσικό ουρανό, πρόκειται για τον υπερφυσικό, είπαμε, ουρανό, τον πνευματικό χώρο. Από τον ουρανό έρχονται τα μεγάλα πράγματα. Στον ουρανό υπάρχουν τα ύψιστα αγαθά. Στον ουρανό υπάρχουν τα τρία ύψιστα πρόσωπα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Για τα ουράνια αγαθά η Γραφή λέγει ότι είναι απερίγραπτα, αφάνταστα. Έρχονται αγαθάκι από τη γη, αλλά τα αγαθά αυτά είναι δευτερεύοντα, κατώτερα. Τα αγαθά που πρέπει να λαχταράει η ανθρωπίνη ψυχή δεν είναι κάτω, είναι επάνω. Γι' αυτό ο Απόστολος φωνάζει:
στα άνω φρονείτε, μήτε επί της γης. Να ενδιαφέρεστε προπάντων για τα άνω, για τα ουράνια, όχι τα επίγεια. Τα επίγεια πρόσκαιρα είναι, τα ουράνια είναι αιώνια. Από τον ουρανό ήρθε ο Υιός του Θεού, ο Χριστός. Ο Χριστός είναι ανατολή εξύψους, λέγει η Αγία Γραφή. Δηλαδή ήλιος που ανέτειλε όχι από τον ορίζοντα, όπως ανατέλει ο φυσικός ήλιος, αλλά από το ύψος, από το ζενίθ του ουρανού. Εκφράζεται έτσι η Γραφή για να δείξει ότι ο Χριστός είναι ύψιστος, ανατολή εξύψους, ύψιστος. Από τον ουρανό ήρθε και το Πνεύμα το Άγιο, διότι και αυτό είναι ύψιστος, όπως είναι ο Υιός και όπως είναι ο Πατέρας. Και πώς ήλθε? Άφνο, λέγει ο Λουκάς. Τι θα πει άφνο? Ευνηδίως, έξαφνα. Γιατί ήρθε ευνηδίως, γιατί ήρθε έξαφνα το Άγιο Πνεύμα? Επίτηδες, διότι το ευνίδιο γεγονός διεγείρει την προσοχή του ανθρώπου. Το ευνίδιο γεγονός καταπλήσει, δημιουργεί κατάπληξη στην ψυχή. Το ευνίδιο γεγονός συγκλονίζει την ψυχή. Πώς επίσης ήλθε το Άγιο Πνεύμα? Ήλθε ευνηδίως, ήλθε επίσης ως ήχος φερωμένης βιαίας πνοής. Ήλθε σαν βοή κινουμένου σφοδρού δυνατού ανέμου, ανέμου που σαρώνει τον κόσμο. Γιατί ήρθε έτσι το Άγιο Πνεύμα? Σαν ισχυρός άνεμος με σαρωτική δύναμη. Στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε ότι ο Θεός εμφανίστηκε κάποτε στον προφήτη Ηλία, τον ζηλωτή προφήτη, όχι σαν σφοδρός άνεμος, όχι σαν σεισμός, όχι σαν φωτιά, αλλά σαν λεπτή άβρα που θόπευσε, λέει, το πρόσωπο του προφήτου και ανακούφισε τον προφήτη. Γιατί ήρθε έτσι τότε το Πνεύμα το Άγιο? Για να διδάξει την πραότητα. Τώρα όμως δεν ήρθε έτσι. Ήρθε σαν σφοδρός σαρωτικός άνεμος για να διδάξει ότι το Πνεύμα το Άγιο έχει δύναμη, έχει ορμή, έχει τη δύναμη να σαρώσει, να ξεριζώσει τα δέντρα και τα δάση της αμαρτίας, να ξεθεμελιώσει τα αμαρτωλά και άνομα καθεστώτα των αιώνων. Γι' αυτό ήρθε έτσι το Άγιο Πνεύμα. Ήρθε έτσι το Άγιο Πνεύμα για να το ακούσουν οι άνθρωποι με τα αυτιά τους. Και γέμισε, λέγει, όλο το σπίτι που ευρίσκονταν οι 120 περίπου ψυχές. Και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσε ως ήπειρος. Και είδαν οι πιστοί που ήταν μέσα στο υπερό της Ιερουσαλήμ να διαμεράζονται γλώσσες πύρινες. Το Άγιο Πνεύμα ήρθε σαν σφοδρός άνεμος, αλλά ήρθε και σαν πύρ, σαν φωτιά. Γιατί ήρθε το Άγιο Πνεύμα σαν φωτιά? Για πολλούς λόγους. Έχει μεγάλη σοφία η Αγία Γραφή. Το Άγιο Πνεύμα ήρθε σαν φωτιά, σαν πύρ, διότι ο Θεός, λέγει η Παλαιά Διαθήκη στο Δευτερονόμιο, είναι πύρ καταναλίσκων. Είναι φωτιά που κατακαίει, που κατατρώγει, που καταναλώνει, που εξαφανίζει. Για να δείξει η Γραφή, για να δείξει ο Θεός ότι το Άγιο Πνεύμα έχει θεία φύση, είναι Θεός, γι' αυτό ήρθε σαν φωτιά. Ήρθε, ενθυμίστε, ότι στο Σινά, στην Βάτο, ο Θεός εμφανίστηκε σαν φωτιά. Δεν ήταν πραγματική φωτιά, γι' αυτό δεν γεγόταν
η Βάτος, ήταν το πυρ της θεότητος, η θεότης. Όταν παραδιδόταν, εμφανίστηκε ο Θεός πάνω στο Σινά, το φωτιά έσωνε το Σινά και δεν κάηκε πάλι το όρος, διότι ήταν η φωτιά της θεότητος, η θεότης. Έτσι και κατά την ημέρα της Πεντηκοστής ήρθε ως πυρ, ως φωτιά, για να δείξει το Άγιο, ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός. Ήρθε επίσης ως πυρ, ως φωτιά το Άγιο Πνεύμα, διότι το πυρ, η φωτιά, έχει καθαρτική δύναμη. Βάζομαι φωτιά και καίμε τα σκοπίδια και καθαρίζομαι τον τόπο. Και ο Θεός, στέλνοντας το Άγιο Πνεύμα στον κόσμο, έβαλε φωτιά για να καίονται, ποια να καίονται, τα σκουπίδια της αμαρτίας, τα αμαρτήματά μας, και να καθαρίζουν οι ψυχές, να καθαρίζονται οι ψυχές. Το υπερό έγινε κολυμβήθρα, είδος κολυμβήθρας, όπου βαπτίστηκαν οι 120 περίπου ψυχές και καθαρίστηκαν από την αμαρτία με το πυρ του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα ήρθε επίσης ως πυρ, ως φωτιά, διότι το πυρ, η φωτιά, έχει την ιδιότητα να φωτίζει. Το Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα της Αληθείας, ήρθε στον κόσμο για να φωτίσει τον κόσμο, να ανοίξει τα μάτια των καλοπροαιρέτων ανθρώπων, να ειδούν την αλήθεια, τη μεγάλη αλήθεια, την αλήθεια για το Θεό και τις άλλες αλήθειες για τον άνθρωπο, για τη φύση του ανθρώπου, για την προαίρεση του ανθρώπου, για τον προορισμό του ανθρώπου, για την αιώνια προοπτική που έχει ο άνθρωπος. Ήρθε το Άγιο Πνεύμα να φωτίσει, να δούμε ουράνιες αλήθειες που δεν μπορούσε να ανακαλύψει το ανθρώπινο πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα ήρθε σαν πυρ, σαν φωτιά, διότι το πυρ, η φωτιά, θερμαίνει. Και το Άγιο Πνεύμα θερμαίνει τις καρδιές των ανθρώπων. Τι λέγει ο λειτουργός κατά τη Θεία Λειτουργία? Ζέσης πίστεως πλήρης πνεύματος Αγίου. Αν πολλές καρδιές είναι ψυχρές, είναι σαν τα ψυγεία, δεν έχουν μέσα τους αγάπη, είναι αδιάφορες ψυχές ή σκληρές ψυχές, όχι θερμές, αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχουν μέσα τους Πνεύμα Άγιο, δεν έχουν μέσα τους τη θερμουργό δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα ήρθε σαν πυρ, σαν φωτιά, διότι διότι η φωτιά, το πυρ, οδηγεί, φωτίζει και οδηγεί, και ήρθε να οδηγήσει το Πνεύμα το Άγιο στον κόσμο, όπως οδηγούσε ο στήλος της Νεφέλης, ο στήλος του πυρός. Ο στήλος του πυρός στην Αίγυπτο, όταν βγήκαν από την Αίγυπτο οι Ισραηλίτες τη νύχτα, ένα στήλος πυρός, πύρινος στήλος, προηγείτο και άνοιγε, έδειχνε το δρόμο στους Ισραηλίτες και τους οδηγούσε προς τη γη της Επαγγελίας. Έτσι το Άγιο Πνεύμα είναι σαν στήλος πυρός που οδηγεί τους ανθρώπους. Το φως επίσης αποκαλύπτει την ομορφιά. Χωρίς φως τα πάντα είναι σκοτεινά, χαόδη, χάος υπάρχει. Με το φως αποκαλύπτεται, φανερώνεται η ομορφιά του κόσμου. Το Άγιο Πνεύμα ήρθε στον κόσμο σαν φως για να φανερωθεί η ομορφιά του πνευματικού κόσμου στους ανθρώπους. Για ένα ακόμη λόγο ήρθε το Άγιο Πνεύμα σαν πυρ, σαν φωτιά. Το πυρ μεταδίδεται χωρίς να μειώνεται, να ελαττώνεται. Έχουμε παραδείγματος χάρη μια λαμπάδα, ένα κερί. Έχει φως. Εάν ανάψουμε χιλιάδες λαμπάδες, δεν μειώνεται το φως της πρώτης λαμπάδας.
Έτσι και το Άγιο Πνεύμα σκορπίζει παντού τις ευεργησίες του και δεν μειώνεται το ίδιο. Μένει αμείωτο και ανεξάντλητο. Το Άγιο Πνεύμα δεν ήρθε απλώς και γενικώς στα φωτιά, αλλά ήρθε ειδικότερα σαν γλώσσες πυρός, πύρινες γλώσσες, και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσεως ή πυρός, εκάθισέται εφένα έκαστον αυτών και πλήστησαν άπαντες πνεύμα του Αγίου και ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες, καθώς το πνεύμα εδίδου αυτής αποφθέγγεσθε. Παρουσιάστηκαν, λέει, πύρινες γλώσσες και κάθε γλώσσα κάθισε επάνω σε ένα πιστό και εγέμισαν όλοι με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και άρχισαν να ομιλούν με ξένες γλώσσες, όπως το Πνεύμα το Άγιο τους έδινε την ικανότητα να ομιλούν και να κηρύττουν τις υψηλές αλήθειες της πίστεως. Γιατί το Άγιο Πνεύμα ήρθε σαν γλώσσες πυρός, σαν πύρινες γλώσσες που κάθισαν πάνω στις κεφαλές των πιστών? Ήρθε έτσι για να διδάξει ότι το Άγιο Πνεύμα ήρθε στον κόσμο να λαλήσει, να κηρύξει. Να λαλήσει, να κηρύξει διαμέσω των Αποστόλων και γενικότερα διαμέσω των πιστών ανθρώπων. Κάθε πιστός άνθρωπος πρέπει να ανοίγει το στόμα του και να ομιλεί για τα μεγαλεία του Θεού. Και δεν ήρθε απλώς σαν γλώσσες, αλλά σαν πύρινες γλώσσες. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο λόγος μας πρέπει να είναι πύρινος, η γλώσσα μας να είναι πύρινη, φλογερή, να μιλάμε με μεγάλη θέρμη για τον Χριστό και για τα μεγαλεία της πιστεώς μας. Το κύριο έργο των Αποστόλων αυτό ήταν, η γλώσσα, η ομιλία, το κήρυγμα. Και κήρυξαν με φλογερή καρδιά σ' όλη την τότε γνωστή οικουμένη. Ό,τι έκαναν οι Απόστολοι σε υπέρτατο βαθμό, πρέπει κάθε πιστός να κάνει σε κάποιο μικρό έστω βαθμό. Δεν έχουμε το στόμα για να τρώμε μόνον, δεν έχουμε τη γλώσσα για να ρητορεύουμε για κοσμικά πράγματα, έχουμε το στόμα και τη γλώσσα προπάντων και κυρίως για να μιλούμε για το Θεό. Και αληθινός χριστιανός, αγαπητοί τηλεθεατέ, είναι εκείνος που αισθάνεται από μέσα του την ανάγκη να ανοίγει το στόμα του και να κινεί τη γλώσσα του και να μιλάει για το Θεό, να μιλάει για το Χριστό, τον ενανθρωπίσαντα Θεό, τον σταυρωμένο, τον αναστημένο Θεό, να μιλάει για την Αγία Τριάδα, τα τρία πρόσωπα της Θεότος, να μιλάει για τους αρχαγγέλους, για τους αγγέλους, να μιλάει για την Παναγία, για τους Αποστόλους, τους Προφήτες, τους άλλους Αγίους, τους Μάρτυρες, τους Ομολογητάς, τους Σωσίους, να μιλάει για τον υψηλό προορισμό του ανθρώπου, να μιλάει για τα θαύματα της πιστεώς μας, να μιλάει για την ψυχή, για την αιωνιότητα, για τη μεγάλη σωτηρία και δόξα που αναμένει τους πιστούς ανθρώπους. Αυτό σημαίνει χριστιανός. Λόγια για το Θεό και έργα που βεβαιώνουν τα λόγια. Γενωμένης δε της φωνής ταύτης, ήσαν δε εν Ιερουσαλήμ κατοικούντες Ιουδαίοι, άνδρες ευσεβείς από παντός ένθρωσης των υπό των ουρανών. Στην Ιερουσαλήμ κατοικούσαν Ιουδαίοι, άνδρες ευλαβείς από κάθε έθνος κάτω από τον ουρανό. Και γενωμένης δε της φωνής ταύτης, όταν ήρθε αυτή η βοή του Αγίου Πνεύματος που έσυσε την Ιερουσαλήμ, συνήλθε το πλήθος και συνεχήθη. Μαζεύτηκε ο κόσμος και εξεπλάγει. Τα είχε χαμένα που λέμε από το υπερθαύμαστο αυτό γεγονός. Ότι οίκο ονείς έκαστος τη ιδία διαλέκτο λαλούντων αυτών.
διότι άκουαν τον καθένα από τους Αποστόλους να ομιλεί και στη διάλεκτο του καθενός. Εξής τα δωδεπάντες και θαύμαζον λέγοντες προς αλλήλους. Εξίσταντο και θαύμαζον, εξεπλήσοντο όλοι, καταπλήσονταν και έλεγαν μεταξύ τους, ουκ ιδού πάντες ούτι εισιν οι λαλούντες Γαλιλαίοι. Αυτοί λέει που μας μιλάνε, δεν είναι όλοι οι Γαλιλαίοι επαρχιώτες, άνθρωποι απλοϊκοί, αγράμματοι? Και πως εμείς ακούμε έγκαστο στη ιδία διαλέκτο ημών ενία γεννήθημεν? Και πως εμείς ακούμε ο καθένας στη γλώσσα του και στη διάλεκτό του? Πώς ακούμε Πάρθοι και Μίδοι και Ελαμίτες και οι κατοικούντες στη Μεσοποταμία, την Ιουδαία, την Καπαδοκία, τον Πόντο, την Ασία, τη Φρυγία, την Παμφυλία, την Αίγυπτα, τα μέρη της Λιβύης, της Κατακυρίνην και οι επιδημούντες Ρωμαίοι, Ιουδαίοι και προσήλυτοι, Κρήτες, Άραβες? Ακούμε λαλούν τον αυτόν τις ημετέρες γλώσσες στα μεγαλεία του Θεού? Πώς γίνεται αυτό? Άνθρωποι από διάφορα έθνη, από πλήθος έθνη, να ακούν ο καθένας στη γλώσσα του, στη διάλεκτό του, τα μεγαλεία του Θεού. Εδώ πρόκειται, αγαπητοί τηλεθεατέ, για ένα καταπληκτικό, καταπληκτικότατο φαινόμενο. Οι αγράμματοι αυτοί Απόστολοι, οι Γαλιλαίοι, απέκτησαν αμέσως την ικανότητα να ομιλούν όλες τις γλώσσες και τις διαλέκτους του κόσμου. Αυτό δεν είναι παραμύθι, όπως νομίζουν οι άπιστοι και οι άθεοι. Πράγματι οι Απόστολοι απέκτησαν αυτή την ικανότητα να ομιλούν όλες τις γλώσσες και τις διαλέκτους του κόσμου, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσαν να κηρύξουν σε όλη την τότε γνωστή οικουμένη Ασία, Ευρώπη, Αφρική. Δεν κοιμήθηκε η ανθρωπότης μια βραδιά ειδωλολατρική και είδε ένα ωραίο όνειρο και ξύπνησε χριστιανική. Δεν θεμελιώθηκε ο χριστιανισμός με όνειρο. Πράγματι οι Απόστολοι ξεχύθηκαν σε όλη την τότε γνωστή οικουμένη και κήρυξαν στις γλώσσες και διαλέκτους όλων των λαών. Και όχι απλώς κήρυξαν, και θαυματούργησαν, και έτσι πίστευσαν άνθρωποι από όλο τον κόσμο και δημιουργήθηκε το κράτος του Θεού που λέγεται Εκκλησία. Η Ανάσταση του Χριστού αποδεικνύει ότι ο Χριστός είναι αληθινός, όπως ακριβώς έλεγε, είναι ο Μεσσίας και ο Υιός του Θεού, Θεός και Κύριος όπως ο Πατέρας του. Η έλευση του Αγίου Πνεύματος, ο ερχομός του Αγίου Πνεύματος, αποδεικνύει ότι ήταν γεγονός η Ανάσταση του Χριστού. Αν δεν αναστενόταν ο Χριστός και δεν ανέφερνε στον ουρανό, δεν θα ερχόταν Πνεύμα Άγιο στον κόσμο. Και η μεταβολή των Αποστόλων, η απότομη μεταβολή, είναι απόδειξη ότι όντως ήλθε στον κόσμο το Πνεύμα του Άγιον. Οι Απόστολοι αγράμματοι και αστοιχείωτοι ήσαν. Πώς έγιναν σοφοί και πόσα σοφοί έγιναν? Σοφότεροι όλων των ανθρώπων. Σοφός είναι ο Σοκράτης, σοφός είναι ο Πλάτων, σοφός ο Αριστοτέλης, σοφοί άλλοι. Αλλά τα μεγαλύτερα πνεύματα 20 χριστιανικών αιώνων ομολογούν ότι οι Απόστολοι είναι σοφότεροι όλων των σοφών. Και αυτή η απόδειξη της σοφίας των Αποστόλων, το Ευαγγέλιο. Χειροπιαστή απόδειξη. Τα ισχυρά πνεύματα ομολογούν ότι το Ευαγγέλιο ανάμεσα στα εκατομμύρια τα αναρρύθμιτα βιβλία του κόσμου είναι το ανώτερο, το κορυφαίο. Όχι απλώς ανώτερο, ασυγκρίτως ανώτερο. Μοναδικό. Αφάνατο αιώνιο. Αυτά λένε τα μεγάλα πνεύματα που ξέρουν γράμματα. Έστω και αν τα πνεύματα αυτά είναι άθεα, παραδέχονται όμως ότι το Ευαγγέλιο είναι μοναδικό. Πόσοι αγράμματα έγιναν τόσο σοφοί και ξεπέρασαν όσους σοφούς του κόσμου? Ακριβώς διότι ήρθε το Πνεύμα του Άγιος στον κόσμο και τους φώτισε. Οι Απόστολοι
δεν ήξεραν γλώσσες και την μητρική τους γλώσσα δεν ήξεραν καλά να την ομιλήσουν. Είδατε στην αυλή του αρχιερέως όταν δικαζόταν ο Χριστός, κατάλαβαν εκεί οι υπηρέτες και οι υπηρέτριες ότι ο Πέτρος ήταν Γαλιλαίος και μαζί με τον Ιησού, στην ομάδα του Ιησού, πώς το κατάλαβαν, από την προφορά του. Είχε επαρχιώτικη προφορά, χωριάτικη προφορά, σόλικη και βάρβαρη θα λέγαμε. Αυτοί οι άνθρωποι που δεν ήξεραν ούτε τη μητρική τους γλώσσα καλά, έμαθαν με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος αμέσως όλες τις γλώσσες και τις διαλέκτους του κόσμου. Αυτό το φαινόμενο, αγαπητοί, της γλωσσολαλιάς υπάρχει και σήμερα σε αιρετικούς, όμως όχι από το Πνεύμα το Άγιο, από το πονηρό πνεύμα, από το σατανά. Μη σας φαίνεται αυτό παράδοξο, είναι γεγονός. Οι λεγόμενοι πεντηκοστιανοί αιρετικοί προτεστάντες, αλλά και μέσα στον ορθόδοξο χώρο μερικοί πλανεμένοι που λέγονται φωτισμένοι και φωτισμένες και έχουν πολλούς κύκλους στην Ελλάδα, λαμβάνουν και αυτοί πνεύμα, αλλά όχι πνεύμα Άγιο, πνεύμα πονηρό όπως οι πεντηκοστιανοί, και έχουμε περιπτώσεις που ομιλούν ξένες γλώσσες και ρητορεύουν. Αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτό το φαινόμενο παρατηρείται στους πεντηκοστιανούς και στους φωτισμένους, το φαινόμενο της γλωσσολαλιάς δεν είναι από το Πνεύμα το Άγιο, είναι από το Πνεύμα το πονηρό και το ακάθαρτο. Γι' αυτό αυτοί λένε και σωστά πράγματα και εσφαλμένα πράγματα. Ο διάβολος αναμειγνύει αλήθειες με ψέματα, γιατί το ψέμα δεν μπορεί καθόλου να ευδοκιμήσει εάν δεν συμμαχήσει με την αλήθεια, εάν δεν αναμειχθεί με την αλήθεια. Γι' αυτό ο διάβολος όταν μιλάει διαμέσου των πεντηκοστιανών και των λεγόμενων φωτισμένων ανακατεύει αλήθειες και ψέματα. Μακριά από αυτούς τους ανθρώπους, τους πεντηκοστιανούς και τους λεγόμενους φωτισμένους. Είναι ενεργούμενα του σατανά. Στην πρώτη εκκλησία μάλιστα υπήρχε χάρισμα, το χάρισμα των διακρίσεων. Αυτός που είχε το χάρισμα των διακρίσεων άκουε αυτούς που γλωσσολαλούσαν, που μιλούσαν και έλεγε: αυτός μιλάει από το Πνεύμα το Άγιο, αυτός μιλάει από το πονηρό πνεύμα. Το χάρισμα των διακρίσεων. Η γλωσσολαλιά των Αποστόλων είναι θαύμα του Αγίου Πνεύματος. Η γλωσσολαλιά των φωτισμένων και των πεντηκοστιανών είναι σατανικό θαύμα, θαύμα του πονηρού πνεύματος. Οπωσδήποτε όμως, έστω και ο σατανικό θαύμα, έχει σημασία κατά τούτο, ότι αποδεικνύει την ύπαρξη πνευματικού κόσμου. Οι άπιστοι και οι άθεοι είναι επιπόλαιοι. Δεν κάθονται να εξετάσουν με προσοχή τα διάφορα φαινόμενα, εάν τα εξέταζαν με προσοχή και είχαν καλή προαίρεση και τον ηρωισμό να εγκαταλείψουν την αμαρτωλή ζωή τους και να αγωνιστούν για πνευματική ζωή, τότε θα ομολογούσαν ότι όντως υπάρχει πνευματικός κόσμος. Δεν υπάρχει μόνο η ύλη. Όντως υπάρχουν πνεύματα και όντως υπάρχει ο Θεός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Οι Απόστολοι ήταν επίσης δειλοί άνθρωποι. Όταν συνελήφθη ο Κύριος στον κήπο της Γεθσημανή, όλοι τον εγκατέλειψαν και διασκορπίστηκαν. Και ο Πέτρος αρνήθηκε 3 φορές τον Κύριό του και το διδασκαλό του. Και μετά το θάνατο Χριστού και μετά την Ανάσταση, οι Απόστολοι ήσαν κλειδαμπαρωμένοι μέσα στο σπίτι των Ιεροσολύμων δια των φόβων των Ιουδαίων. Αποτόμως όμως την ημέρα της Πεντηκοστής οι Απόστολοι έγιναν ηρωικά πρόσωπα. Ήσαν δειλοί σαν τους λαγούς, έγιναν τολμηροί σαν τους λέοντες. Λέοντες πυρ πνέοντες. Αψήφισαν Ιουδαίους, αψήφισαν άρχοντες των Ιουδαίων,
ψήφισαν το Μέγα Συνέδριο και εν συνεχεία ψήφισαν όλους τους άρχοντες του κόσμου τούτου, βασιλείς, αυτοκράτορες, λαούς, ιερατεία, όλο τον κόσμο που πήγαινε εναντίον τους, και κήρυξαν σε όλο τον κόσμο το Ευαγγέλιο με παρησία, χωρίς να φοβηθούν κανένα, χωρίς να φοβηθούν τίποτε. Πού οφείλεται αυτή η απότομη μεταβολή των Αποστόλων, πώς οι δειλοί έγιναν λέοντες πυρ πνέοντες, πώς οι αγράμματοι έγιναν σοφοί και γλωσσομαθείς, γλωσσομαθέστατοι και σοφότατοι, πώς συνέβησαν αυτά τα πράγματα. Συνέβησαν διότι πραγματικώς ήρθε το Άγιο Πνεύμα στον κόσμο και τους φώτισε και τους δυνάμωσε. Το Άγιο Πνεύμα είναι παντοδύναμος Θεός. Γι' αυτό είχε πει ο Χριστός στους μαθητάς του: μη ξεμητήσετε από την Ιερουσαλήμ, μην το κουνήσετε ρούπι μέχρι ότου έρθει το Άγιο Πνεύμα και σας δώσει, δύναμη. Όταν σας δώσει δύναμη, τότε πλέον θα μπορείτε να κηρύξετε παντού το Ευαγγελιό μου. Εξίσταντο δε πάντες και διηπόρων άλλος προς άλλον λέγοντες, τι αν θέλει τούτο είναι. Διαπιστώνοντας το καταπληκτικό αυτό φαινόμενο της γλωσσολαλιάς, οι άνθρωποι, οι ακροατές των Αποστόλων, εξίσταντο, θαύμαζαν, εξεπλήττοντο, καταπλήσονταν και έλεγαν απορώντας, τι αν θέλει τούτο είναι, τι σημαίνει αυτό το φαινόμενο. Ευλαβείς άνθρωποι ομολογούσαν ότι είναι ένα φαινόμενο θαυμαστό και υπερθαύμαστο. Υπήρχαν όμως, αγαπητοί τηλεθεατές, και οι κακοπροαίρετοι άνθρωποι, οι κακορίζικοι άνθρωποι, οι διαβολάνθρωποι, όπως υπάρχουν σε κάθε εποχή οι διαβολάνθρωποι. Και αυτοί τι έλεγαν, αυτοί δεν θαύμαζαν. Αυτοί είχαν χάσει τη δύναμη του θαυμασμού. Έβλεπαν το καταπληκτικό αυτό φαινόμενο οι αγράμματοι Γαλιλαίοι να ομιλούν όλες τις γλώσσες και τις διαλέκτους του κόσμου και να ρητορεύουν. Και όμως, τι έλεγαν. Γλεύκους με μεστομένη ίση. Χλέβαζαν, κορόιδευαν τους Αποστόλους και έλεγαν, α, είναι μεθυσμένοι και γι' αυτό μιλάνε έτσι. Αν μπορεί ένας αγράμματος μεθυσμένος να μιλάει διάφορες γλώσσες και διαλέκτους του κόσμου. Οι κακοπροαίρετοι άνθρωποι παραλογίζονται, δεν ξέρουν τι λένε πολλές φορές. Ένα ακόμη από τα θαύματα που έφερε το Πνεύμα του Άγιο στους Αποστόλους είναι ότι τους έδωσε την ικανότητα να σαγηνεύσουν, να πιάσουν στα χρυσά δίχτυα του Ευαγγελίου ό,τι εκλεκτό υπήρχε στην τότε γνωστή οικουμένη και να ιδρύσουν την Εκκλησία σε μερικά έτη και σε μερικές δεκαετίες μετά την Πεντηκοστή, μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Οι Απόστολοι μετρούσαν τους οπαδούς του Ιησού τον Ναζωραίο, όχι πλέον σε άτομα, σε έθνη και λαούς. Μην μιλάτε για άλλους κατακτητάς. Οι μεγαλύτεροι κατακτητές είναι οι Απόστολοι. Και οι σπουδαιότεροι κατακτητές είναι οι Απόστολοι, διότι είναι πνευματικοί κατακτητές. Και οι θαυμαστότεροι είναι οι Απόστολοι, διότι κατέκτησαν ό,τι εκλεκτό υπήρχε στον κόσμο, διωκόμενοι και σφαγιαζόμενοι. Ποτέ τόσο λίγοι άνθρωποι όσο ήταν οι Απόστολοι δεν έφεραν με το έργο τους τόσο μεγάλα αποτελέσματα στον κόσμο. Το κράτος που ίδρυσαν ανάμεσα σε όλα τα κράτη της γης και πάνω από όλα τα κράτη της γης, η Εκκλησία, ζει μέχρι σήμερα 20 αιώνες και θα ζει αιωνίως, γιατί αυτή είναι η θέληση
του ιδρυτού της και του αρχηγού της, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, γιατί μέσα στην Εκκλησία υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο μονίμως, εμψυχώνει το Πνεύμα το Άγιο την Εκκλησία. Όπως μέσα στο σώμα υπάρχει η ψυχή, το Πνεύμα του ανθρώπου, έτσι μέσα στην Εκκλησία το μεγάλο σώμα, το ηθικό σώμα, το μυστικό σώμα, το πνευματικό σώμα που λέγεται Εκκλησία και αποτελείται από αναρρύθμιτα μέλη, μέσα σε αυτό το πνευματικό σώμα που λέγεται Εκκλησία υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό εμψυχώνει την Εκκλησία, αυτό δίνει φωτισμό, αυτό διατηρεί την αλήθεια μέσα στην Εκκλησία για να μην διαλύσει η αίρεση την Εκκλησία, και αυτό κάνει τα θαύματα μέσα στην Εκκλησία. Και είναι μερικά θαύματα που είναι φανερά. Είναι θαύματα που δεν είναι φανερά, είναι ζητήματα πίστεως. Να ένα θαύμα υπερφιέστατο που δεν είναι όμως φανερά, αλλά το πιστεύουμε διότι έτσι είπε ο Χριστός και έτσι είναι. Παίρνει ο λειτουργός του υψίστου το ψωμί, παίρνει το κρασί, προσεύχεται στο Θεό και Πατέρα, κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα και γίνεται η Θεία Κοινωνία. Το ψωμί γίνεται σώμα Χριστού, το κρασί γίνεται αίμα Χριστού. Αυτό είναι θαύμα θαυμάτων, αλλά είναι θέμα πίστεως. Έχουμε όμως άλλα θαύματα που είναι φανερά. Να ένα θαύμα φανερό. Παίρνει ο ιερεύς, ο αρχιερεύς, το νεράκι την ημέρα των Θεοφανίων, το ευλογεί στο όνομα του Θεού μας, νεράκι φυσικό από τη βρύση του χωριού, από το πηγάδι που δεν έχει φάρμακα μέσα, για να μην πει κανείς ότι συντηρείται από τα φάρμακα. Το ευλογεί, γίνεται αγιασμός, και αν το κρατήσουμε αιώνας, να το κρατήσουμε, δεν αλλοιώνεται, εκτός και είναι καμιά οικογένεια σατανική που φεύγει χάρις, μένει σκέτο νερό και αλλοιώνεται, χαλάει, βρωμάει. Ο κανόνας είναι ότι ο αγιασμός δεν παθαίνει τίποτα. Όσο και να το κρατήσουμε και 100 χρόνια και 200 και περισσότερο. Ποιος κάνει αυτό το θαύμα του αγιασμού? Ποιος μεταβάλλει το νεράκι σε αγιασμό και είναι αναλύωτο και τόσο χρόνο μακρό, όπως λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος, δεν παθαίνει τίποτε? Το μεταβάλλει το Πνεύμα το Άγιο. Πεθαίνει ένας Άγιος, τον θάπτουμε, διαλύεται μέσα στο χώμα, ανοίγουμε τον τάφο έπειτα από χρόνια και έρχεται ευωδία από τα οστά του, ευωδιάζω τα οστά του, και ο ένας πνίγεται σε ευωδίες και ο άλλος μπορεί να μην αισθάνεται τίποτε για να φανεί ότι είναι πνευματική ευωδία. Ποιος δίνει στα οστά, στα κόκαλα, στα λείψανα του Αγίου αυτή τη χάρη να ευωδιάζουν? Το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί μου. Παίρνω κοντά μου όταν ταξιδεύω για κηρύγματα ένα μικρό τεμάχιο ιερού λειψάνου. Είναι αγνώστου Αγίου, του 7ου αιώνος, ενός από τους πατέρες που όταν εισέβαλαν στην Παλαιστίνη οι Πέρσε, τους έσφαξαν μεγάλο πλήθος πατέρων, μάρτυρες, χιλιάδες πατέρες. Αυτό το μικρό τεμάχιο, το τεμαχιάκι του Ιερού Λειψάνου, του ανωνύμου Αγίου, κλεισμένο μέσα σε ένα κουτάκι, κατά καιρούς αναδίδει ευωδία, που πνίγεται ο άνθρωπος στην ευωδία. Πεθαίνουν και οι αιρετικοί, πεθαίνουν και οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, πεθαίνουν και οι αισχροί λογοτέχνες που τους εκθιάζουν οι ομοιοί τους, πεθαίνουν και οι άπιστοι και οι άθικοι ορθολογιστές,
Δεν ευωδιάζω ποτέ τα λείψανά τους. Γιατί? Γιατί δεν έχουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Υπήρξαν Άγιοι πολύ μεγάλοι που και ολόκληρα τα σώματά τους το Πνεύμα το Άγιο τα κράτησε άφθορα, αναλύωτα, όπως του Αγίου Σπυρίδωρου στην Κέρκυρα, του Αγίου Διονυσίου στη Ζάκυρθο, του Αγίου Γερασίμου στην Κεφαλονιά και άλλα ολόκληρα σκηνώματα έχει η Εκκλησία, η Ορθοδοξία, η αληθινή πίστης. Εάν η πίστης μας δεν ήταν αληθινή, θα την είχαν διαλύσει οι εχθροί απ' έξω. 20 αιώνες ιστορία και Εκκλησία, 20 αιώνες πολεμείται από διαφόρους εχθρούς, με λύσα και με μανή από άλλους και ύπουλα από άλλους, από σκοτεινές δυνάμεις. Και από μέσα υπονομεύεται με την ασυνέπεια της ζωής ημών των χριστιανών, με τα σκάνδαλα κληρικών, λαϊκών, σεισμοί γίνονται μέσα στην Εκκλησία, σύεται η Εκκλησία αλλά δεν γκρεμίζεται. Κλειδονίζεται το σκάφος της Εκκλησίας, αλλά δεν καταποντίζεται. Γιατί? Γιατί έχει μέσα της το Πνεύμα το Άγιο, το παντοδύναμο Πνεύμα. Αυτό κρατεί την Εκκλησία διαμέσου των αιώνων. Αγαπητοί τηλεθεατές, θα αναφέρω μερικά χωρία της Αγίας Γραφής που δείχνουν ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι απλώς δύναμης, όπως λένε οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, αλλά είναι πρόσωπο, όν με λογική και όλα τα γνωρίσματα του προσώπου, και είναι ύψιστο πρόσωπο, πρόσωπο της Θεότος, Θεός και Κύριος, όπως είναι ο Πατήρ και όπως είναι ο Υιός. Θα αναφέρω αυτά τα χωρία κυρίως για να αντικρούσω με τους ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι λένε ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι Θεός, δεν είναι πρόσωπο, αλλά είναι μία νεκρή και ασυνείδητη δύναμη, όπως είναι παραδείγματος χάριν ο αέρας ή όπως είναι ο ηλεκτρισμός. Έτσι λένε αυτοί οι αντίχριστοι για το Πνεύμα το Άγιο. Ότι το Πνεύμα το Άγιο έχει δύναμη, αυτό είναι ολοφάνερο, έχει δύναμη και μάλιστα παντοδυναμία. Αλλά δεν είναι δύναμη το Πνεύμα το Άγιον. Και ό,τι δεν είναι δύναμη, το δείχνουν καθαρά χωρία της Γραφής. Αναφέρω ένα. Στις πράξεις, στο 10ο κεφάλαιο, στο στίχο 38, διαβάζομαι: ο Θεός τον Ιησούν από Ναζαρέτ έχρισε Πνεύματι Αγίο και δυνάμη. Ο Θεός έχρισε σαν άνθρωπο τον Ιησού τον Ναζαρέο με Πνεύμα Άγιο και με δύναμη. Δύο πράγματα: Πνεύμα Άγιο και δύναμης. Το Πνεύμα το Άγιον είναι άλλο και η δύναμη είναι άλλο. Το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι η δύναμης. Έχει δύναμη αλλά δεν είναι δύναμης. Στην πρώτη καθολική επιστολή του Ιωάννου, στο 5ο κεφάλαιο, στο στίχο 6, διαβάζουμε: το Πνεύμα εστίν η αλήθεια. Το Πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα είναι η αλήθεια. Δεν λέει είναι δύναμης, δεν λέει είναι η δύναμης, όπως τα ήθελαν οι χιλιαστές να λέγει, αλλά τι λέγει: το Πνεύμα είναι η αλήθεια. Η Παλαιά Διαθήκη μας λέγει ότι ο αμήν, η αλήθεια, είναι ο Θεός. Στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός μας λέγει ότι αυτός είναι η αλήθεια. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Έτσι είπε ο Χριστός για τον εαυτό του. Εδώ ο Ιωάννης στην πρώτη του καθολική επιστολή μας λέγει: το Πνεύμα είναι η αλήθεια. Όπως η αλήθεια είναι ο Πατήρ, όπως η αλήθεια είναι ο Υιός,
έτσι και το Άγιο Πνεύμα είναι η αλήθεια. Αυτό δείχνει όχι μόνο ότι είναι πρόσωπο το Άγιο Πνεύμα, αλλά ότι είναι το ύψιστο πρόσωπο, η αλήθεια, η αυτοαλήθεια, η υψίστη και απόλυτη πραγματικότητα. Τι λέγεται πρόσωπο, αγαπητοί τηλεθεατέ? Ένα «ον» που έχει νου, λογική. Όπως ο άνθρωπος, όπως ο άγγελος, όπως ο πατήρ, όπως ο Υιός. Ένα «ον» που έχει συνείδηση της υπαρξός του. Αυτοσυνειδησία. Έχει «εγώ» που λέμε. Ένα πρόσωπο που έχει βούληση, θέληση, ελευθέρα βούληση, ελευθέρα θέληση. Ένα «ον». Ένα πρόσωπο είναι επίσης ένα «ον» που έχει συνέστημα. Έχει αγάπη, έχει μίσος. Είναι πρόσωπο. Πρόσωπο είναι ο άνθρωπος. Πρόσωπο είναι ο άγγελος, κάθε άγγελος. Πρόσωπο είναι ο σατανάς. Ύψιστο πρόσωπο ο πατήρ. Ύψιστο πρόσωπο ο Υιός. Και το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο. Αναφέρομαι μερικά χωρία. Η Γραφή λέγει ότι το Άγιο Πνεύμα ομιλεί, λέγει, προλέγει, προφητεύει, λαλεί, διδάσκει, υπενθυμίζει. Αφού έχει τέτοιες ιδιότητες το Άγιο Πνεύμα, να ομιλεί, να λέγει, να προλέγει, να διδάσκει, να υπενθυμίζει πράγματα που τα λησμόνησε ο άνθρωπος. Άρα είναι πρόσωπο. Τα πρόσωπα μιλάνε. Ο ηλεκτρισμός δεν μιλάει. Ο αέρας δεν μιλάει. Ο τείχος δεν μιλάει. Το δέντρο δεν μιλάει. Το ζώο δεν μιλάει. Τα πρόσωπα μιλάνε. Οι άνθρωποι, οι άγγελοι, οι δαίμονες, ο πατήρ, ο Υιός στη θεότητα. Τάδε λέγει το Πνεύμα του Άγιον, μας λέει η Βίβλος των Πράξεων. Ρητός το Πνεύμα λέγει ότι εν υστέρης καιρής θα είναι άνθρωποι έτσι και έτσι. Θα αποστατήσουν από την πίστη. Το Πνεύμα το Άγιο δίδαξε γλώσσες στους μαθητάς. Για να διδάξει γλώσσες, πρώτο το Άγιο Πνεύμα ξέρει τις γλώσσες και τις διαλέκτους του κόσμου. Αλλά ένα «ον» που είναι πρόσωπο, που έχει νουν, ξέρει γλώσσες και διαλέκτους και διδάσκει. Ο ηλεκτρισμός δεν μπορεί να διδάξει. Ο τείχος δεν μπορεί να διδάξει. Δεν ξέρει γλώσσες και να διδάξει γλώσσες. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο Β 10 διαβάζουμε: «Το Πνεύμα τα πάντα ερευνά και τα βάθη του Θεού». Τι σημαίνει αυτός ο λόγος? Το Άγιο Πνεύμα ερευνά, εδώ το ερευνά σημαίνει γνωρίζει το αποτέλεσμα της ερεύνης. Το Πνεύμα το Άγιο γνωρίζει τα πάντα, ακόμη και τα βάθη του Θεού Πατρός. Αφού το Πνεύμα το Άγιο γνωρίζει τα πάντα, έχει νου, έχει λογική, είναι πρόσωπο. Και αφού γνωρίζει τα πάντα, είναι παντογνώστης. Αφού και τα βάθη του Θεού Πατρός γνωρίζει, τα πάντα. Είναι παντογνώστης, άρα όχι είναι μόνο πρόσωπο, αλλά είναι Θεός, διότι μόνο ο Θεός είναι παντογνώστης. Ο άνθρωπος είναι πρόσωπο, αλλά δεν γνωρίζει πολλά πράγματα. Το Πνεύμα το Άγιο γνωρίζει τα πάντα. Είναι πρόσωπο, με παντογνωσία είναι Θεός, πρόσωπο της θεότητος. Στο 15ο κεφάλαιο της Βίβλου των Πράξεων διαβάζουμε. Τι λένε εκεί οι Απόστολοι? Έδοξε το Πνεύματι του Αγίου και ημίν. Τι σημαίνει αυτός ο λόγος? Φάνηκε εύλογο, λογικό στο Άγιο Πνεύμα και σε εμάς τους Αποστόλους. Το Άγιο Πνεύμα έκρινε ορθό, λογικό, και εμείς οι Απόστολοι κοντά στο Άγιο Πνεύμα κρίναμε ορθό, λογικό, συμφωνήσαμε με το Άγιο Πνεύμα. Έδοξε το Άγιο Πνεύμα και ημίν. Το Άγιο Πνεύμα πήρε απόφαση και μαζί του πήραμε και εμείς οι Απόστολοι απόφαση. Βλέπετε, το Άγιο Πνεύμα έχει κρίση,
κρίνει ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το σφαλμένο και λαμβάνει αποφάσεις. Άρα είναι πρόσωπο, έχει νουν και βούληση. Στην Α προς Κορινθίους επιστολή, στο 12ο κεφάλαιο, στο στίχο 11, διαβάζομαι για το Άγιο Πνεύμα. Όλα δε, όλα τα χαρίσματα, τα ενεργεί ένα και το αυτό πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, διαιρούν, διαμοιράζοντας, διανέμοντας τα χαρίσματα, ιδία εκάστο, ιδιαιτέρως τον καθένα, καθώς βούλεται, όπως θέλει. Το Άγιο Πνεύμα έχει όλα τα χαρίσματα και τα διανέμει στους πιστούς όπως θέλει. Αφού έχει όλα τα χαρίσματα και τα διανέμει όπως θέλει το ίδιο, άρα είναι πρόσωπο και είναι και Θεός. Δεν λέει όπως θέλει ο Θεός, όπως θέλει το ίδιο το Άγιο Πνεύμα, και το ίδιο το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός. Το Άγιο Πνεύμα έχει νου, έχει βούληση. Το πρόσωπο, είπαμε, έχει συνέστημα, έχει πάθη. Αγάπη, φθόνο, μίσος, λύπη κλπ. Και το Άγιο Πνεύμα, ανθρωποπαθός, παρουσιάζεται να έχει συνέστημα, ανθρωποπαθός. Τι λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή, στο Δέλτα 30, απευθύνεται στους πιστούς, σε όλους τους χριστιανούς, και τι λέγει? Μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον, ενώ εσφραγίστητε εις ημέραν απολυτρώσεως. Μη λυπείτε το Άγιο Πνεύμα, με το οποίο σφραγιστήκατε κατά την ημέρα της απολυτρώσεως, κατά τη βάπτιση, και γίνατε παιδιά του Θεού. Μη λυπείτε το Άγιο Πνεύμα. Μα μπορούμε να πούμε ότι λυπήσαμε τον ηλεκτρισμό? Μπορούμε να πούμε ότι λυπήσαμε τον τοίχο? Μπορούμε να πούμε ότι λυπήσαμε ένα δέντρο? Δεν λέμε ποτέ τέτοιο λόγο, είναι ανόητος λόγος. Εδώ όμως ο Παύλος λέει μη λυπείτε το Άγιο Πνεύμα. Λυπούνται τα πρόσωπα. Εδώ λέει μη λυπείτε το Άγιο Πνεύμα, διότι το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο. Και κανονικά τι έπρεπε να πει ο Απόστολος? Να μη λυπείτε το Θεό, να μην κάνετε αμαρτίες και λυπείτε το Θεό. Δεν λέει να μη λυπείτε το Θεό, λέει να μη λυπείτε το Άγιο Πνεύμα, διότι το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός. Όλη η Θεία Ουσία, όπως είναι ο Πατήρ και όπως είναι ο Υιός. Να μη λυπείτε το Άγιο Πνεύμα με τις αμαρτίες σας. Μην κάνετε αμαρτίες και λυπείτε το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός. Το 4ο κεφάλαιο της επιστολής του Ιακώβου του Αδελφοθέου είναι ένα δύσκολο και πάρα πολύ σπουδαίο χωρίο. Σε αυτό το χωρίο το Άγιο Πνεύμα παρουσιάζεται ως νυμφίος των ψυχών. Ως νυμφίος, πνευματικός νυμφίος των ψυχών. Που οι ψυχές πρέπει να αγαπούν το Άγιο Πνεύμα, να είναι αφοσιωμένες στο Άγιο Πνεύμα, να μην ερωτροπούν προς άλλα πρόσωπα και προς τον κόσμο. Και τι λέγει εκεί ο Απόστολος? Προς φθόνον επιποθεί το Πνεύμα, ο κατόκισεν εν ημίν. Μίζωνα δε δίδωση χάριν, Θεός υπερηφάνειες αντιτάσσεται ταπεινής δε δίδωση χάριν. Μιχή και Μιχαλίδες ουκίδατε, ότι η φιλία του κόσμου έχθρα του Θεού καθίσταται. Ή δοκείται ότι κενός η γραφή λέγει προς φθόνον επιποθεί το Πνεύμα ο κατόκης ελεν αυτής. Με απλά λόγια, αγαπητοί τηλεθεατές, ονομάζει τους αποστάτες ανθρώπους, τους αποστάτες από το Θεό, μιχούς και μιχαλίδες. Μιχούς και Μιχαλίδες με πνευματική έννοια, διότι διαπράττουν συζυγική απιστία απέναντι του νυμφίου, του πνευματικού νυμφίου, και ως πνευματικός νυμφίος εδώ παρουσιάζεται το Άγιο Πνεύμα. Μιχή και Μιχαλίδες,
που προδώσατε τη συζυγική πίστη προς τον νυμφίο που είναι το Άγιο Πνεύμα. Δεν ξέρετε ότι όποιος ερωτοτροπεί προς τον κόσμο, όποιος πηγαίνει με τον κόσμο και εγκαταλείπει τον νυμφίο, το Άγιο Πνεύμα, γίνεται εχθρός του Θεού. Θεό εδώ εννοεί το Άγιο Πνεύμα. Δεν διαβάσατε να δείτε τι λέει η Γραφή, ότι το Πνεύμα που κατόκισε ανάμεσά μας, το Άγιο Πνεύμα, επιποθεί μας. Τι θα πει επιποθεί? Μας αγαπάει και μας υπεραγαπάει. Όπως ένας καλός σύζυγος αγαπάει τη σύζυγό του. Μας αγαπάει, αγαπάει όλες τις ψυχές. Μας υπεραγαπάει, αλλά προς φθόνων, με ζηλοτυπία. Όπως ο άντρας αγαπάει τη γυναίκα του, αλλά είναι ζηλότυπος, δεν θέλει η γυναίκα του να ερωτοτροπεί με άλλον άντρα, έτσι και το Πνεύμα το Άγιο ως νυμφίος των ψυχών μας μας αγαπάει και μας υπεραγαπάει, αλλά με ζηλοτυπία. Δεν θέλει να ερωτοτροπούμε προς τον κόσμο, να αφήνουμε το Άγιο Πνεύμα και να γινόμαστε φίλοι του κόσμου και να ζούμε αμαρτωλή κοσμική ζωή. Και όταν το κάνουμε αυτό, η αγάπη του μετατρέπεται σε μίσος. Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάρη. Σύμφωνα με αυτό το χωρίο, το Άγιο Πνεύμα έχει αγάπη και μεγάλη αγάπη μας υπεραγαπάει, αλλά έχει και φθόνο ζηλοτυπία. Δεν θέλει να ερωτοτροπούμε προς τον κόσμο, να ερωτοτροπούν οι ψυχές προς τον κόσμο, και ονομάζεται Θεός που εκδικείται τους μιχούς και τις μιχαλίδες, αυτούς που διαπράττουν πνευματική συζυγική απιστία. Αυτό το χωρίο αποδεικνύει ότι το Άγιο Πνεύμα όχι μόνο είναι πρόσωπο, αφού έχει αγάπη, φθόνο, αλλά είναι νυμφίος των ψυχών μας. Είναι Θεός, όπως είναι ο Πατήρ και όπως είναι το Άγιο Πνεύμα. Θα αναφέρω ένα-δύο ακόμη χωρία που φαίνεται, στα οποία φαίνεται ότι το Άγιο Πνεύμα έχει εγώ, έχει αυτοσυνειδησία και λέει εγώ. Μόνο ένα πρόσωπο μπορεί να πει εγώ. Ο τείχος δεν μπορεί να πει εγώ. Ο αέρας δεν μπορεί να πει εγώ έκαμα τούτο ή έκαμα εκείνο. Ο ηλεκτρισμός δεν μπορεί να πει εγώ σας φωτίζω. Το δέντρο δεν μπορεί να πει εγώ σας κάνω καρπούς. Εγώ λέει ο άνθρωπος που είναι πρόσωπο, εγώ λέγει ο άγγελος, εγώ λέγει ο σατανάς, εγώ λέγει ο πατήρ, εγώ λέγει ο Υιός. Θα δούμε ότι και το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο και λέγει εγώ, και μάλιστα ύψιστο πρόσωπο. Στο 10ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων διαβάζουμε το εξής. Ο Απόστολος Παύλος είχε δει κάποιο όραμα και σκεπτόταν το όραμα. Την ώρα εκείνη που σκεπτόταν το όραμα, είπε το Πνεύμα το Άγιο στον Πέτρο, είπε, μίλησε. Άρα είναι πρόσωπο, τα πρόσωπα μιλάνε, ο ηλεκτρισμός δεν μιλάει, οι νεκρές δυνάμεις δεν μιλάνε. Είπε, τι είπε στον Πέτρο? Τρεις άνδρες σε ζητούν, έρχονται λέει να σε συναντήσουν, τρεις άνδρες, τρεις άνθρωποι. Μη διστάσεις να πας μαζί τους. Εγώ γαραπέσταλκα αυτούς. Εγώ το Πνεύμα το Άγιο, εγώ τους έστειλα. Ήταν άνθρωποι που τους έστειλε το Άγιο Πνεύμα για πνευματικούς σκοπούς. Πέτρε, έρχονται, θα χτυπήσω την πόρτα σε λίγο του σπιτιού που μένεις, σε ζητούν τρεις άνθρωποι, μη διστάσεις να πορευθείς μαζί τους, διότι εγώ τους έστειλα. Το Πνεύμα το Άγιο έχει εγώ, άρα είναι πρόσωπο. Στο 13ο κεφάλαιο των πράξεων, προς την αρχή διαβάζουμε ότι οι πιστοί λάτρευαν το Θεό, ήταν ώρα που νίστευαν και λάτρευαν το Θεό, και την ώρα εκείνη της νηστείας και της λατρείας του Θεού μίλησε το Πνεύμα το Άγιο, μίλησε.
Και τι είπε το Πνεύμα το Άγιο? Αφορίσταται δήμη Παύλων και Βαρνάβαν εις το έργον όπρος και έκλειμε αυτούς. Να ξεχωρίσετε για μένα, για μένα, για μένα το Πνεύμα το Άγιο. Έχει εγώ το Πνεύμα το Άγιο. Εγώ, εμού και μου, εμή και μη, εμέ και με. Για εμένα. Να ξεχωρίσετε για εμένα, για χάρη μου, σαν να έλεγε το Άγιο Πνεύμα, δύο πρόσωπα, τον Σάβλο, τον Παύλο και τον Βαρνάβα, στους Αποστόλους, για να το στείλω στο έργο για το οποίο τους κάλεσα, τους εξέλεξα. Σύμφωνα με αυτό το χωρίο, το Άγιο Πνεύμα έχει εγώ, γι' αυτό λέει, αφορίσατε μη, να ξεχωρίσετε για μένα τους δύο Αποστόλους. Σύμφωνα με αυτό το χωρίο, το Άγιο Πνεύμα εκλέγει τους Αποστόλους, προσκαλεί τους Αποστόλους και τους στέλνει στο έργο τους. Σύμφωνα με ορισμένα χωρία της Αγίας Γραφής, τους Αποστόλους εκλέγει, καλεί, αποστέλει ο Θεός Πατέρας. Σύμφωνα με άλλο χωρία, τους Αποστόλους εκλέγει, καλεί, αποστέλει ο Υιός, ο Ιησούς Χριστός. Σύμφωνα με αυτό το χωρίο, τους Αποστόλους εκλέγει, καλεί, αποστέλει το Πνεύμα το Άγιο. Και οι τρεις κάνουν το ίδιο έργο. Εκλέγουν, καλούν, αποστέλουν τους Αποστόλους, διότι και οι τρεις είναι πρόσωπα της θεότητος και είναι μία ουσία, μία θεότης και μία δύναμης. Το Πνεύμα λοιπόν το Άγιο είναι πρόσωπο, διότι έχει νου, λογική, έχει ελευθέρα βούληση, έχει συνέστημα, έχει εγώ, έχει αυτοσυνειδησία. Το Πνεύμα το Άγιο μιλάει στην Παλαιά Διαθήκη σε διάφορα μέρη. Θα αναφέρω ένα-δύο μέρη από την Παλαιά Διαθήκη, ένα-δύο χωρία. Το ένα είναι στον Ψαλμό 95-96 κατά το Εβραϊκό. Εκεί παρουσιάζεται ένα πρόσωπο ως Θεός. Και τι λέει? Απευθύνει τους ανθρώπους και λέγει: σήμερον όταν ακούσετε τη φωνή αυτού του Θεού Πατρός, εννοεί του Θεού Πατρός, για τον οποίο γίνεται λόγος προηγουμένως, σήμερα όταν εσείς οι άνθρωποι, οι Ισραηλίτες, ακούσετε τη φωνή του Θεού Πατρός, μη σκληρύνετε τις καρδιές σας και κάμετε αυτά που έκαναν οι προγονείς σας σε μένα, στην έρημο, που με επήρασαν, με εδοκίμασαν, είδαν τα έργα μου, τα σουδούς μου, τα θαύματά μου, δεν με πίστευσαν, ορκίστηκα και είπα δεν θα μπουν στην καταπαυσή μου στη γη της επαγγελίας. Εδώ αυτό το πρόσωπο που μιλάει, σύμφωνα με το τρίτο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής, είναι το Πνεύμα το Άγιο. Μιλάει για τον εαυτό του και κάνει διάκριση του εαυτού του από το Θεό Πατέρα και λέγει: όταν ακούσετε τη φωνή αυτού του Θεού Πατρός που θα ομιλήσει, εννοείται στο μέλλον διαμέσου του Υιού του, του Μεσσία, του Χριστού, μη σκληρύνετε τις καρδιές σας και κάμετε αυτά που έκαναν σε μένα το Άγιο Πνεύμα, οι πατέρες σας στην έρημο, που με προσέβαλαν, με προκάλεσαν, είδαν τα έργα μου, τα θαύματά μου, δεν με επίστευσαν, ορκίστηκα και είπα δεν θα εισέλθω στην καταπαυσή μου, η γη της επαγγελίας δική μου είναι, δεν θα τους αφήσω να εισέλθουν σε αυτή και να την απολαύσουν για την συμπεριφορά τους που έδειξαν απέναντι σε μένα, στο Άγιο Πνεύμα δηλαδή. Το Άγιο Πνεύμα εδώ ομιλεί όπως θα μιλούσε ο Πατήρ και όπως θα μιλούσε ο Υιός για τον εαυτό του. Στο τρίτο κεφάλαιο του προφήτου Ιεζικίλ, διαβάζομαι, μιλάει ο προφήτης Ιεζικίλ και τι λέει? Ήλθε το Πνεύμα, με έστησε στα πόδια μου και ελάλησε και είπε, λαλεί το Πνεύμα το Άγιο, μιλάει το Πνεύμα το Άγιο γιατί είναι πρόσωπο. Και τι είπε? Θα σε δέσουν οι εχθροί σου και εγώ θα σου δέσω τη γλώσσα και δεν θα μιλάς διότι δεν αξίζουν να τους ελέγχεις. Διότι είναι σκληροτράχυλοι, είναι πεπορωμένοι, είναι αποστάτες. Θα σε δέσω, θα σου δέσω τη γλώσσα, θα σου κλείσω το στόμα, θα γίνεις άλαλος, μερικό καιρό δεν θα μιλάς. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο
είναι πολύ εύσπραχνος Θεός. Και τι λέει στη συνέχεια? Θα σου λύσω τη γλώσσα και θα βάζω στο στόμα σου τα λόγια μου και εσύ με τη σειρά σου θα τα μεταδίδεις στους ανθρώπους και θα λες «Τάδε λέγει Κύριος». Ποιος είναι αυτός ο Κύριος εδώ? Είναι το ίδιο το Άγιο Πνεύμα που μιλάει στον Εζεκίλ. Θα σου λύσω τη γλώσσα, λέει το Άγιο Πνεύμα στον Εζεκίλ, θα βάλω τα λόγια μου στο στόμα σου, θα μεταδίδεις τα λόγια μου και θα λες «Τάδε λέγει Κύριος». Αυτά λέγει ο Κύριος. Ο Κύριος εδώ είναι το Άγιο Πνεύμα. Από την Καινή Διαθήκη να αναφέρομαι 2-3 χωρία. Είναι πολλά τα χωρία. Αναφέρομαι 2-3. Στο 5ο κεφάλαιο των πράξεων το Άγιο Πνεύμα ονομάζεται Θεός. Πώς? Ο Ανανίας, ένας χριστιανός, είπε ένα ψέμα στον Απόστολο Πέτρο. Ο Απόστολος Πέτρος είχε το Άγιο Πνεύμα και με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος γνώριζε ότι ο Ανανίας είπε ψέματα. Είχε το διορατικό χάρισμα, όπως λέμε σήμερα, ή το προφητικό χάρισμα. Και τι είπε στον Ανανία? Ανανία, γιατί έβαλε ο σατανάς στην καρδιά σου να πεις ψέματα στο Άγιο Πνεύμα? Λέμε ψέματα σε πρόσωπο, δεν λέμε στον ηλεκτρισμό ή στον τοίχο ή στο δέντρο ή στο ζώο. Σε πρόσωπο λέμε ψέματα. Ανανία, γιατί είπες ψέμα στο Άγιο Πνεύμα? Φρικτό το αμαρτημά σου, δεν είπες ψέμα σε ανθρώπους αλλά στο Θεό. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν είναι ο Θεός, όλη η Θεία Ουσία, όπως είναι και ο Πατήρ, όπως είναι και ο Υιός. Είπες ψέματα στο Άγιο Πνεύμα, φρικτό το αμαρτημά σου, είπες ψέματα στο Θεό. Στη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής επιστολή, στο κεφάλαιο 3 στο στίχο 5 διαβάζουμε: «Ο Κύριος να κατευθύνει τις καρδιές σας στην αγάπη του Θεού και στην υπομονή του Χριστού». Ο Κύριος, ένα πρόσωπο, να κατευθύνει τις καρδιές σας στην αγάπη του Θεού, του Πατρός δηλαδή, και στην υπομονή του Χριστού, του Υιού δηλαδή. Ποιος είναι αυτός ο Κύριος, αγαπητοί τηλεθεατέ, που κατευθύνει στην αγάπη του Θεού και στην υπομονή του Χριστού? Είναι ολοφάνερο και το μικρό παιδί του καταλαβαίνει. Είναι το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο είναι ο Κύριος, όπως είναι και ο Πατήρ, όπως είναι και ο Υιός. Θα αναφέρω ένα ακόμη τελευταίο χωρίο. Περιέχεται στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, στο στίχο 3. Εκεί ο Απόστολος Παύλος ομιλεί για τους απίστους Ιουδαίους. Και τι λέγει? Ότι οι άπιστοι Ιουδαίοι έχουν κάλυμα, σκέπασμα, τυφλοπάνη στα μάτια της ψυχής τους και δεν μπορούν να δουν την αλήθεια. Αλλά όταν ο άπιστος Ιουδαίος επιστρέψει προς τον Κύριο, στραφεί προς τον Κύριο, αφαιρείται το κάλυμα, το τυφλοπάνη, ελευθερώνονται τα μάτια της ψυχής του και βλέπει την αλήθεια. Πότε? Όταν ο άπιστος στραφεί προς τον Κύριο. Ο δε Κύριος, λέγει ο Παύλος σε αυτή την περίπτωση, το Πνεύμα εστί, είναι το Πνεύμα. Σε άλλες περιπτώσεις ο Κύριος είναι ο Πατήρ, σε άλλες περιπτώσεις ο Κύριος είναι ο Υιός, σε αυτή και σε άλλες περιπτώσεις ο Κύριος είναι το Άγιο Πνεύμα, το οποίο πιο κάτω λέγεται Κύριον Πνεύμα. Εμείς δε ανακεκαλυμμένο προσώπο την δόξαν Κυρίου κατοπτριζόμενη, την αυτήν εικόνα μεταμορφούμεθα από δόξης εις δόξαν καθάπερ, από Κυρίου Πνεύματος. Από Κυρίου Πνεύματος. Αυτή η γενική αργή γενομαστική είναι το Κύριον Πνεύμα. Πιστεύω και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον. Κύριος ο Πατήρ, Κύριος ο Υιός, Κύριον το Πνεύμα. Να το πούμε στα εβραϊκά για να στενοχωρθούν λίγο οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά που δεν πιστεύουν στο Υιό και στο Άγιο Πνεύμα ως Ιεχωβά, ως Γιαχβέ, ως Θεό. Γιαχβέ ο Πατήρ, Γιαχβέ ο Υιός, Γιαχβέ το Άγιο Πνεύμα. Αληθινός Θεός ο Πατήρ, αληθινός Θεός ο Υιός, αληθινός Θεός το Άγιο Πνεύμα.
το Κύριον Πνεύμα. Κύριος ο Θεός, ο Πατήρ. Κύριος Ιησούς Χριστός ο Υιός. Κύριον Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα. Εμείς λέει πιστοί, λέει ο Παύλος, δεν έχουμε τυφλοπάνη, εξεσκέπαστο το πρόσωπο, με ελεύθερα τα μάτια της ψυχής, δεχόμεθα ακτίνες από τον Κύριο, από το Άγιο Πνεύμα. Το Κύριος αυτό στα εβραϊκά είναι η φρασιολογία από την Παλαιά Διαθήκη, είναι Ιαχβέ, Ιεχωβά, αληθινός Θεός. Εμείς δεχόμεθα, όπως δέχεται ένας καθρέπτης ακτίνες από τον ήλιο και μέσα στον καθρέπτη σχηματίζεται η εικόνα του ηλίου, η μορφή του ηλίου, έτσι και εμείς δεχόμεθα ακτίνες από τον Κύριο, τον ήλιο που λέγεται Πνεύμα Άγιο, και μέσα μας δημιουργείται η αυτή εικόνα, όπως μέσα στον καθρέφτη δημιουργείται η εικόνα του ηλίου, και προαγόμεθα, προκόπτομε από δόξα σε δόξα, από λαμπρότητα σε λαμπρότητα, καθώς είναι φυσικό να συμβαίνει σε εκείνον ο οποίος δέχεται λαμπιδόνες, ακτίνες από το Κύριο Πνεύμα, από το Άγιο Πνεύμα που είναι Κύριος. Εάν αγαπητοί τηλεθεατές μας ρωτήσουν τι είναι το Άγιο Πνεύμα, εμείς δεν θα πούμε ότι είναι μια νεκρή δύναμη που λένε οι αντίχριστοι χιλιαστέ, οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά. Τι θα πούμε? Εάν μας ρωτήσουν τι είναι το Άγιο Πνεύμα, θα πούμε το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο, όπως είναι ο Πατήρ και ο Υιός. Το Άγιο Πνεύμα είναι ύψιστο πρόσωπο, είναι ένα από τα τρία πρόσωπα της Θεότος, ίσο με τον Πατέρα και ίσο με το Άγιο Πνεύμα. Και αν θέλουμε έτσι να εκδηλώσουμε κατά τρόπο συγκινητικό την πίστη μας και τη λατρεία μας προς το Άγιο Πνεύμα, όταν μας ερωτήσουν τι είναι το Άγιο Πνεύμα για μας, πρέπει να απαντήσουμε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας. Όπως ο Πατήρ είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας, όπως ο Υιός είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας, έτσι και το Άγιο Πνεύμα είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας. Το Άγιο Πνεύμα κυβερνά την Εκκλησία. Γι' αυτό δεν διαλύεται η Εκκλησία. Εάν η Εκκλησία είχε μόνο ανθρώπους, θα είχε διαλυθεί. Αλλά δεν διαλύεται, διότι έχει το Άγιο Πνεύμα η Εκκλησία. Οι πρώτοι χριστιανοί προσεύχονταν στο Θεό και τι έλεγαν? Ελθέτω Πνεύμα Άγιον, παρελθέτω κόσμος και ελθέτω Πνεύμα Άγιον. Ας παρέλθει, ας φύγει ο αμαρτωλός και ψεύτικος αυτός κόσμος που δεν μας ικανοποιεί, και ας έρθει Πνεύμα Άγιο, να έρθει η χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Όλο και περισσότερη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά και το ίδιο το Άγιο Πνεύμα ως πρόσωπο μέσα στις καρδιές των πιστών, σύμφωνα με την δασκαλία του Χριστού, έρχεται και κατοικεί και ο Πατήρ και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, και έτσι η καρδιά του πιστού ανθρώπου γίνεται μοναστήρι της Αγίας Τριάδος. Υπάρχουν πλήθος χωρία μέσα στην Αγία Γραφή όπου αναφέρονται και τα τρία πρόσωπα της Θεότος, και ο Πατήρ και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Θέλω να σφραγίσω αυτή την ομιλία, αυτή την εκπομπή με το χωρίο που ανέφερα και στην προηγουμένη εκπομπή, με τα λόγια του οποίου βαπτιστήκαμε και γίναμε Ορθόδοξοι Χριστιανοί, με το χωρίο που δείχνει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ο ένας της Τριάδος, ισότιμος με τον Πατέρα και τον Υιό. Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα, ένα όνομα, μία φύση, μία θεότης, ένας Θεός. Παραδόξως όμως, κάτω από αυτό το όνομα στηγάζονται τρεις, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είμαι θαυαπτισμένη και παραδομένη με την πίστη στον Πατέρα,
στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, είμεθα ιδιοκτησία, είμεθα περιουσία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, των τριών υψίστων προσώπων τα οποία αποτελούν την Αγία Τριάδα, των τριών προσώπων της Θεότητος. Στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα ανήκει η δόξα, η τιμή, η λατρεία, η δύναμη, η σοφία, η βασιλεία στους απεράντους αιώνας. Αγαπητοί τηλεθεατές, θα είμαι πάλι μαζί στην Θεό την άλλη Τρίτη, ώρα 7 με 9 παρά. Και θα ακούσουμε και απορίες, θα υποβληθούν ερωτήσεις, θα βγείτε στον αέρα. Σήμερα δεν βγήκαμε στον αέρα, ήθελα το θέμα του Αγίου Πνεύματος να το ολοκληρώσω. Χαίρετε εν Κυρίω. Χαίρετε την χαράν του Αγίου Πνεύματος.